Καλησπέρα σε όλους. Εν ώψη λοιπόν αυτής της αυριανής γενικής συνέλευσης και φανταζόμαστε πόσο κρίσιμης για όλους εσάς, μιας και θα πραγματοποιηθεί παρουσία του έτσι καθήλυνα αρμόδιου υπουργού για πολλά θέματα που απασχολούν σήμερα τους βιομηχάνους, φανταζόμαστε ότι είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία και για εσάς να θέσετε συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα μάλλον, τα ζητήματα που σας απασχολούν σε αυτή την έτσι δύσκολη συγκυρία και πολύ περισσότερο να περιμένετε και πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Ναι, έτσι είναι. Άλλη μια δύσκολη χρονιά. Δηλαδή, πραγματικά, τι να σας πω τώρα. Έχουμε γεμίσει δύσκολες χρονιές. Μόλις λέμε να πούμε δόξα τω Θεώ, λέμε μετά βοήθα Παναγιά μου. Είμαστε πάλι στο βοήθα Παναγιά μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, το ενεργειακό, τα τρομερά προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού, ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα, προβλήματα μεταφορικά. Τι να πω τώρα, πάλι είμαστε σε μία κρίση. Πάλι βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο και πάλι είμαστε στις επάλξεις να το παλεύουμε. Πάντως, όταν λέτε χαρακτηριστικά βοήθα Παναγιά μου και καταλαβαίνουμε γιατί έτσι χρησιμοποιείτε αυτή την έκφραση, μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ότι σαν να ξεφεύγει λίγο το πλάνο κάθε μεγάλης επιχείρησης, κάθε βιομηχανίας. Δηλαδή, σαν να μην μπορείτε να αντιμετωπίσετε με τόσα έξοδα, ακόμη και τα στοιχειώδη για τη λειτουργία σας. Ναι, ξέρετε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα τιμολόγησης, ένα τεράστιο πρόβλημα πρόβλεψης, τέλος πάντων, μια ταμιακής ροής ή οτιδήποτε. Γιατί αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι στον αέρα. Υπάρχει μια τεράστια δυσκολία να γίνουν προσφορές, είτε να πάρθουν προσφορές από τους προμηθευτές, είτε να δοθούν προσφορές στους πελάτες, είτε να υπογραφούν τα μακροχρόνια συμβόλαια, τα οποία είναι μια πεπατημένη ανάμεσα σε επιχειρήσεις και σε εξαγωγές, αλλά και στην Ελλάδα, να υπάρχουν κάποια συμβόλαια. Μάλιστα, κατά συνέπεια, έχουν μείνει πολλά από αυτά πίσω μας, λέτε, είναι παγωμένα. Έτσι, μια διαδικασία που γνωρίζατε. Έχει παγώσει προς το παρόν. Είναι στον αέρα. Είναι στον βασικά, αέρα. Γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις να δουλεύεις. Είναι στον αέρα. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μία προσφορά ή να λάβεις μία προσφορά από προμηθευτή που να έχει μέσα συγκεκριμένα στοιχεία με τα οποία να μπορέσεις να τιμολογήσεις και να μπορέσεις μετά και εσύ να κάνεις την χρηματορροή σου, να κάνεις το κορβανά σου, να κάνεις τους υπολογισμούς σου. Ό,τι παθαίνουν και τα νοικοκυριά αυτή τη στιγμή, που και τα νοικοκυριά είναι σε τεράστια δυσκολία να μπορέσουν να κάνουν το προϋπολογισμό του μήνα τους. Mm-hmm. Πραγματικά δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει, είτε από τα θέματα, είτε από τις τιμές διατροφής, τα τιμές ενέργειας, δηλαδή είναι όλα στον αέρα. Δηλαδή προχωράει ο μήνας και δεν ξέρεις πού πας και πού βρίσκεσαι. Είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι που βράζουμε. Το ζούμε όλοι μαζί αυτό. Κινείστε κατά συνέπεια βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή μήνα με το μήνα. Δεν υπάρχει ένας πια μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για να αναπτύξει τα πλάνα, τα επιχειρηματικά, κάθε μεγάλη επιχείρηση, κάθε βιομηχανία. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό. Και όπως σας είπα στον αέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουν οι επενδύσεις οι οποίες έχουν οργανωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σε τόσο δύσκολες εποχές το σκέφτεσαι αν θα συνεχίσεις μια επένδυση, αν θα περιμένεις να δεις τι γίνεται και να μπορέσεις να την κάνεις. Η ρευστότητα έχει μεγάλες δυσκολίες γιατί απορροφιέται από την ακρίβεια και από την ενέργεια. Και γενικά είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Πραγματικά δύσκολες εποχές ζούμε. Μάλιστα. Κλειστές οι κάνουλες μας, λέτε, των εσόδων, τεράστια από την άλλη τα έξοδα. Εσείς, κυρία Κολιοπούλου, στην αυριανή Γενική Συνέλευση, στον Υπουργό, ποια είναι τα ζητήματα που θα θέσετε κυρίως? Ποια θέλετε να ακούσει έτσι από κοντά και σε ποια θα περιμένετε άμεσες απαντήσεις? Γιατί έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν ανακουφίσει ή ικανοποιούν τους βιομηχάνους, αν τους έχουν βοηθήσει, αν έχουν συμβάλει. Κοιτάξτε να δείτε, έχει κάνει η κυβέρνηση κάποια σοβαρά και βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως η επιδοματική πολιτική έχει κοντά πόδια. Γιατί δεν μπορεί
ο κρατικός κορβανάς να σηκώσει πάρα πολύ καιρό τα επιδόματα. Εμείς περιμένουμε κάποιες πιο σταθερές λύσεις, οι οποίες να παρεύουν στη λειτουργία της αγοράς και να παρεύουν στο διηνεκές, ώστε να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται και να ξέρουμε τα διμερείς συμβόλαια, ας πούμε, που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα πράσινα συμβόλαια που μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις, η βιοπαραγωγή που μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας στο δίκτυο του ΑΔΜΙΕ. Δηλαδή, πάρα πολλά πράγματα τα οποία να κοιτάνε μπρος. Εμείς οι επιχειρήσεις πρέπει να κοιτάμε μπρος. Πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται, πού πάμε. Να μπορούμε να υπολογίζουμε, να μπορούμε να βλέπουμε το μέλλον και να επενδύουμε σε αυτό. Και αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο, όπως σας είπα, στην εποχή μας. Περιμένουμε λοιπόν, πιστεύω ότι ο Υπουργός κάτι θα έχει να αναγγείλει και θα βγάλει και κάποιες ειδήσεις αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλιστα, κυρίως με το ενεργειακό, εκείνο μεγάλο στον πονοκέφαλο. Ναι, είναι ο Υπουργός Ενέργειας, ναι. Στο ενεργειακό. Ναι, ο μεγάλος πονοκέφαλος έχει να κάνει με τους πολύ αυξημένους λογαριασμούς αυτή την ώρα που μιλάμε για τους βιομηχάνους. Δηλαδή, κατανάλωση σε ρεύμα ή σε άλλη μορφή ενέργειας και μεταφορικό έργο. Ναι, όχι μόνο αυτό. Έχει να κάνει με τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Έχει να κάνει με το ΕΤΜΕΑΡ, μια χρέωση την οποία περιμένουμε πάρα πολλούς μήνες να τακτοποιηθεί αυτό το οποίο μας το έχει εγγυηθεί η κυβέρνηση και ακόμα δεν το έχουμε δει. Τα διμερή συμβόλαια που έχει δικαίωμα ο μεγάλος πελάτης να κάνει, που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Τα πράσινα συμβόλαια, το Green Pool, δηλαδή να προχωρήσει η πράσινη αγορά ενέργειας, στην οποία να μπορούν οι βιομηχανίες να μπουν και να αγοράσουν. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τεχνικά, τα οποία έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Ναι. Αυτά τα πράγματα λοιπόν περιμένουμε τον Υπουργό να κάνει και κάποιες ανακοινώσεις αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί έχει βγει και ένα ΦΕΚ. Θα το αφήσω να τα ανακοινώσει αυτός, γιατί το οφείλουμε. Θα περιμένουμε όλοι με αγωνία τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Τώρα, την ώρα που εσείς παλεύετε έτσι με τεράστια έξοδα, μας λέτε, και νομίζω και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, ότι πολλά επενδυτικά πλάνα, πολλά επενδυτικά σχέδια πηγαίνουν πίσω. Και επενδυτικά σχέδια καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει να κάνει με την αύξηση της παραγωγής, με ενδεχομένως νέες θέσεις εργασίας, με το να γίνουν οι βιομηχανίες της Θεσσαλίας και της Θεραίας Ελλάδας, που γνωρίζουμε ότι έχουν κάνει σπουδαία επιχειρηματικά βήματα, πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες ανά τον κόσμο. Αυτό πόσο προβληματίζει εσάς και συναδέλφους σας? Πάρα πολύ. Η ανταγωνιστικότητά μας και στην Ελλάδα αλλά και στην εξαγωγική μας κατεύθυνση μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ και αγωνιούμε. Γιατί επειδή στον τόπο μας έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα στην οργάνωση της ενέργειας, και ενώ έχουν λυθεί στην Ευρώπη, γιατί να ξέρετε ότι υπάρχουν συμβόλαια διμερείς στην Ευρώπη, έτσι. Mm-hmm. Νούμερα που βλέπουμε τιμές τιμών ενέργειας στην Ευρώπη δεν έχουν να κάνουν με τα διμερή συμβόλαια, τα οποία έχουν μια μυστικότητα και είναι ιδιωτικά. Mm-hmm. Έχουν να κάνουν με άλλο τρόπο μέτρησης της αγοράς ενέργειας. Εμείς εδώ δεν έχουμε συμβόλαια. Αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλο το πρόβλημα. Και επίσης αυτό που συμβαίνει και πραγματικά μας ανησυχεί πάρα πολύ, είναι όπως έχει ανοίξει πάρα πολύ η ψαλίδα ανάμεσα στους πλούσιους και στους λιγότερο πλούσιους στον πλανήτη και γενικά, έχει ανοίξει πάρα πολύ η ψαλίδα ανάμεσα στις μεγάλες, στις μεσαίες και στις μικρές επιχειρήσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στην Ελλάδα που η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνονται πιο πολύ από όλες σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Μια επιχείρηση έχει περισσότερους πόρους και περισσότερους τρόπους να μπορέσει να βρει λύσεις σε ό,τι της βρίσκεται. Μια μικρότερη επιχείρηση δυσκολεύεται πάρα πολύ. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα επενδυτικά σχέδια, και επιμένω σε αυτό γιατί γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει καινούργιες επενδύσεις ή τι σημαίνει μια υπάρχουσα βιομηχανία να προχωρά σε νέες επενδύσεις. Μέσα σε αυτή την έτσι οικονομική ατμόσφαιρα, αυτά τα σχέδια μένουν σε σιρτάρι προς το παρόν ή υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν ακυρωθεί? Ναι, είναι ανάλογα με την οριμότητα στην οποία είναι.
Γιατί μπορεί να έχουν χαθεί δηλαδή και ευκαιρίες για επενδύσεις νέες, μας λέτε. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, ανάλογα με την ωριμότητα, όταν είναι πολύ όριμη μια επένδυση, δηλαδή έχει περάσει από τα 40 κύματα που πρέπει να περάσει, γιατί δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη που έχεις μια ιδέα, τη βάζεις κάτι, ένα νέο προϊόν, παίρνεις τα μηχανήματα, τη φτιάχνεις και βρίσκεις τους πελάτες να δώσεις το προϊόν. Είναι μακροχρόνιες οι σοβαρές επενδύσεις. Λοιπόν, κάποιες που είναι πάρα πολύ όριμες, ίσως να μπορέσουν να προχωρήσουν. Άλλες όμως που τις βρήκε είτε στην αρχή τους είτε στη μέση τους όλη αυτή η κρίση, πραγματικά ένας νουνεχής επιχειρηματίας λέει κάτσε λίγο, κάτσε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, μην πάω και ψωνίσω τα σίδερα ας πούμε στο maximum των τιμών τους, μην πάω και πάρω το τσιμέντο ή χτίσω το καινούριο εργοστάσιο τη μονάδα στο maximum της τιμής, κάτσε να δούμε μήπως μαζευτούν τα πράγματα, να δούμε μήπως και δεν γίνεται κάθε ώρα και στιγμή να γίνεται αναθεώρηση του κόστους μιας επένδυσης, γιατί έτσι είναι και αυτό. Αναθεωρείται καθημερινά. Τη μία εβδομάδα σου δίνει ο προμηθευτής μία προσφορά για τα τσιμέντα, τα σίδερα, τα μηχανήματα αυτά, την άλλη εβδομάδα είναι άλλη προσφορά. Οπότε δεν σας δίνει τη δυνατότητα όλο αυτό ενός σταθερού βηματισμού. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η αβεβαιότητα λοιπόν είναι ό,τι χειρότερο για την επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα θέλει σταθερότητα, η επιχειρηματικότητα θέλει να μπορεί να προβλέπει, θέλει να μπορεί να σχεδιάζει, θέλει να μπορεί να πατάει κάπου που ξέρει τι της γίνεται. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής. Μέσα σε όλα τα άλλα τα προβλήματα απασχολεί και τις βιομηχανίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις το ζήτημα έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, το αντιμετωπίζετε και εσείς αυτό το θέμα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε έλλειψη ανθρώπων. Έχετε προσφερόμενες θέσεις εργασίας, δηλαδή. Προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης που δεν μπορούν να καλυφθούν. Ναι, βεβαίως. Έχουμε άδειες θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μόνο στις πάρα πολύ εξαντρίκ, ας πούμε, ειδικότητες που είναι η πάρα πολύ μεγάλη ειδίκευση στην νέα τεχνολογία κτλ. Που εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη. Και σε ποιες άλλες? Υπάρχει πρόβλημα να βρεις έναν προϊστάμενο λογιστηρίου. Υπάρχει ένα πρόβλημα να βρεις έναν υπεύθυνο για τις πωλήσεις. Υπάρχει πρόβλημα να βρεις κάποιον έναν εργοδηγό. Υπάρχει πρόβλημα να βρεις, δηλαδή ακόμα και ανεδίκευτους εργάτες υπάρχει πρόβλημα να βρεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα να βρούμε ανθρώπους. Βλέπετε ότι και στον τουρισμό λείπουν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι μόνο στον τουρισμό. Από πέρσι, που έχει αρχίσει μια σχετική έτσι άνοδος της παραγωγής και στην ελληνική παραγωγή, έχουμε προβλήματα του να βρούμε ανθρώπους. Πού το αποδίδεται αυτό, κυρία Κολιοπούλου? Ξέρετε, πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ περίεργο. Γιατί βλέπεις ότι έχεις γιατί μία... Μην μας πούνε ότι σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε ανέργους. Ναι, είναι πάρα πολύ περίεργο πραγματικά και προσπαθούμε να καταλάβουμε κι εμείς τι γίνεται, γιατί τόση δυστοκία. Επίσης το μεγάλο πρόβλημα είναι πιο πολύ και στην περιφέρεια, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ ξέρω πάρα πάρα πολλές επιχειρήσεις της περιοχής μας οι οποίες θέλουν ανθρώπους και δεν βρίσκουν. Ναι, έχετε κατασταλάξει, έχετε οδηγηθεί κάπου, εκτίμηση. Πού μπορεί όλο αυτό να οφείλεται, να υπάρχουν θέσεις? Παλιότερα αναζητούσαμε θέσεις αναγωνίως απασχόλησης, έτσι. Και υπήρχαν οι άνεργοι που περίμεναν εργασία. Τώρα υπάρχουν θέσεις εργασίας και δεν υπάρχουν εργαζόμενοι για να εργαστούν. Δηλαδή είναι πολύ παράλογο. Ναι, είναι πάρα πολύ παράξενο. Υπάρχουν διάφορες θεωρήσεις αυτής της ιστορίας. Άλλοι λένε ότι όλη αυτή η επιδοματική πολιτική, δηλαδή με τα επιδόματα και με τα διάφορα χρήματα που βγήκανε και δοθήκανε στους ανθρώπους και μέσω της πανδημίας και μέσω αυτής της επιλογής της επιδοματικής πολιτικής, αντί να επιδοτηθεί η εργασία, επιδοτείται η ανεργία, που για μας ήταν πάντα αυτό κατά την κρίση μας λάθος. Mm-hmm. Πρέπει να επιδοτείται η εργασία. Και που φάνηκε, έτσι, που βγαίνετε σωστή στην κρίση σας. Ναι, φαίνεται και πια. Και να φάνηκε, γιατί σημαίνει... το λέμε πάρα πολλά χρόνια αυτό, ότι δεν είναι σωστό να επιδοτείται η ανεργία, να επιδοτείται η εργασία. Mm-hmm. Και έτσι θα είναι πιο υγιές το περιβάλλον. Μάλιστα. Επίσης, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει.
πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Εμείς είμαστε στην Ελλάδα. Κάθε οικογένεια έχει και ένα χτηματάκι. Έχει και ένα κάτι του να συμπληρώνει το εισόδημα. Κάνουν κάτι παράλληλα. Πέφτει στο σπίτι και μία σύνταξη. Πέφτει, ξέρετε, και βολεύεται η κατάσταση. Είναι δύσκολο να βρεις νέους ανθρώπους, ειδικά να πάνε να δουλέψουν σε παραγωγικές επιχειρήσεις. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό να σας ρωτήσω αν έστω αχνά βλέπετε ένα φως στο τούνελ αυτό. Προσπαθούμε να δούμε. Προσπαθούμε να δούμε πραγματικά. Κοιτάξτε να δείτε. Η επιχειρηματικότητα, ο επιχειρηματίας εκ των πραγμάτων ρισκάρει. Πολλές φορές βέβαια κάνει και σάλτο μορτάλι. Πηδάει στα σκοτεινά. Mm-hmm. Το γίνεται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Όμως όχι, στις μεγάλες κρίσεις μπορούν να υπάρχουν και μεγάλες ευκαιρίες. Οπότε εκεί επικεντρωνόμαστε στην επιβίωση των επιχειρήσεών μας, σε ό,τι καλύτερο δυνατόν για μας και τους ανθρώπους μας. Και ξανά προς τη δόξα τραβά, τι να σας πω τώρα. Δηλαδή πραγματικά είναι μια ηρωική κατάσταση λίγο. Πραγματικά. Πάντα ήταν και τώρα συνεχίζει να είναι. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι αύριο που είναι η Γενική μας Συνέλευση, είναι εκλογική Γενική Συνέλευση. Mm-hmm. Έχουμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο με μια ανανέωση κατά 40% της διοίκησης του Συνδέσμου. Εγώ προσωπικά απέρχομαι ως πρόεδρος, διότι με το καταστατικό μας πέρα των 2-3 ετιών, καλό είναι να αλλάζει η Προεδρία και είναι σωστό αυτό για να έχονται φρέσκες. Κλείνεται ένα πετυχημένο κύκλο όμως, κατά κοινή ομολογία έχω να σας πω, έτσι. Και να το ξέρετε, καλά, νομίζω, το λέτε. Νομίζω ότι είστε δέκτης αυτών των σχολείων. Όμως θα συνεχίσω να είμαι στο Σύνδεσμο. Είμαι και εγώ υποψήφια στο καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά όχι για τη θέση του Προέδρου. Γυναίκες, mm-hmm. Έχουμε 7 γυναίκες υποψήφιες, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα και καινοτόμο βήμα, γιατί πραγματικά από όλους τους συνδέσμους θα δείτε πάνω από 4-5 γυναίκες δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Εμείς έχουμε 7 γυναίκες υποψήφιες, εξαιρετικές, εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και θέλουμε να είναι ακόμα περισσότερες και να δοθεί το σήμα στη γυναική επιχειρηματικότητα να τολμήσει να βγει και στα κοινά. Mm-hmm. Υπάρχει η εμπειρία, υπάρχει το mentoring που μπορούν να νιώσουν ασφαλείς μέσα σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι εδώ, είναι γερός και μπορεί να καθοδηγήσει τους νέους ανθρώπους να προχωρήσουν στα κοινά και να προχωρήσουν στην κοινή προσφορά τους στα κοινά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε νέους ανθρώπους, έχουμε πάρα πολλούς κλάδους, έχουμε νέες εταιρείες, νέες τεχνολογίες, δηλαδή γίνεται ένας αέρας ανανέωσης στο Σύνδεσμο για να βλέπουμε μπροστά. Ευχόμαστε και σε σας προσωπικά αλλά και σε όλους σας τα καλύτερα πραγματικά, να συνεχίσετε έτσι με δύναμη και σταθερά να αναδεικνύετε τα θέματα που σας απασχολούν και κυρίως να παίρνετε τις απαντήσεις και όλοι αυτό μαζί με εσάς, όλοι και εμείς, αυτό προσδοκάμε αύριο από τον αρμόδιο Υπουργό που θα είναι στη Γενική σας Συνέλευση, κυρία Κολιούπου. Αυτό θα γίνεται σίγουρα και θα γίνει σίγουρα και αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτό κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσουμε, σας βεβαιώ. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Καλή επιτυχία στις εργασίες αύριο της συνέλευσής σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.